Απόφαση που θα αλλάξει τα δεδομένα για τον ελληνικό αθλητισμό και ειδικά για τα ομαδικά αθλήματα που εδώ και μια δεκαετία βρίσκονται σε μια καθοδική πορεία πήρε η κυβέρνηση κάνοντας πράξη ένα χρόνιο αίτημα παραγόντων και αθλητών που όμως κανείς δεν περίμενε ότι θα γίνει πράξη. Πρόκειται για την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 19 Μαρτίου του 2021 και υπογράφουν ο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Κυλακάκη, ο Υπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσιρόπουλο και ο Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη. Σύμφωνα με αυτή, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στου συλλόγου που καλλιεργούν ομαδικά αθλήματα σε όλα τα σπορ. Είναι μέρο των χρημάτων που εισπράττει το κράτο από του φόρου στο στοίχημα των αγώνων των ομάδων που φυσικά χρηματοδοτούν οι σύλλογοι. Ήταν ένα όνειρο για τους παράγοντες των σωματείων, αλλά ακόμα και σήμερα λίγοι έχουν συνειδητοποιήσει πως εν τέλει έχει υλοποιηθεί. Είναι χρήματα που ουσιαστικά επιστρέφονται στα σωματεία, ζεστό χρήμα όμως, που θα δώσει όθηση για να επενδύσουν και να γυρίσουν στην αθλητική αγορά. Από την άλλη θέτουν μια σειρά από προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώσουν τα σωματεία, όπω διαφημιστικέ δαπάνε, επένδυση σε αθλητικό υλικό, υπηρεσίε σε αθλητέ και επαγγελματίε, καθώ και υπηρεσίε για την προβολή των αθλημάτων. Το πιο εντυπωσιακό είναι πω η πρώτη δόση για το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το βολή θα εκταμιευτεί άμεσα στο τέλο Μαρτίου για όλα τα σωματεία που θα εκπληρώσουν βέβαια τι υποχρεώσει που θα ελέγχονται ηλεκτρονικά και θα υπάρχει δημοσίευση των στοιχείων στη διάβγεια. Τα περίπου 50 εκατομμύρια που προβλέπονται για το 2021 θα διατεθούν κατά 50% στον επαγγελματικό αθλητισμό και κατά 50% στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Για πρώτη φορά ικανοποιείται ένα πολύχρονο πάγιο αίτημα. Νομοθετήσαμε τη χρηματοδότηση των αθλητικών ομάδων από τη φορολογία επί των κερδών στα τυχερά παιχνίδια. Και προσέξτε, τα χρήματα αυτά θα διανέμονται τόσο στον επαγγελματικό αθλητισμό όσο και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό που έχει τεράστιε ανάγκε. Ένα ακόμα μέτρο, ένα ακόμα χρηματοδοτικό εργαλείο για την ανάπτυξη του αθλητισμού. Πιο συγκεκριμένα, υπογράφεται μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών μία απόφαση που Εξειδικεύει του δικαιούχου και το ύψο τη χρηματοδότηση. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα περιέρχεται το 60% από τα επιπλέον έσοδα τη πολιτείας που δημιουργούνται εκ τη συγκεκριμένη φορολογία προκειμένου να διατεθούν στις αθλητικέ ομάδε. Το 50% θα διανέμεται στον επαγγελματικό αθλητισμό και το υπόλοιπο 50% στον αριστεχνικό αθλητισμό. Τα ποσά που θα πάρουν ενώσεις και αθλήματα. Super League 22 εκατομμύρια ευρώ. Super League 2 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Basket League 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Volley League 4 εκατομμύρια ευρώ. Α1 μπάσκετ γυναικών, βόλε γυναικών, ποδόσφαιρο γυναικών, πόλο γυναικών, χάτμπολ γυναικών από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και η Α1 χάτμπολ ανδρών 1.700.000 ευρώ. Από το 50% του επαγγελματικού αθλητισμού το 8% θα διατεθεί στι ομάδε τη Βόλε Λίγκα Ανδρών, ω προ το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ. Ασφαλώ και θα υπάρχει αυστηρό έλεγχο για το πώ θα κατανεμηθούν αυτά τα ποσά και βέβαια τι υποχρεώσει που πρέπει να τηρούν οι ομοσπονδίε.